στήριξη πολλών καλεσμένων που είχαν ειδοποιήσει. Δυστυχώς δεν έχουμε τη χρονική δυνατότητα να παρατείνουμε, να καθυστερήσουμε την έναρξη της, αυτού του κύκλου των συζητήσεων λόγω του ότι ακολουθούν και άλλες θεματικές ενότητες. Πιστεύουμε ότι και με το live streaming που γίνεται αυτή τη στιγμή και με την δυνατότητα που θα υπάρχει να ανέβουν οι ομιλίες και οι συζητήσεις, θα μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να ικανοποιήσουμε ακόμα και όσους δυστυχώς δεν μπόρεσαν να έρθουν στην, να φτάσουν έγκαιρα στην ώρα τους για να παρακολουθήσουν την δεύτερη θεματική ενότητα. Το θέμα μας είναι ψηφιακά δίκτυα, πολιτικός έλεγχος και κινήσεις πολιτών. Θέλοντας να πω λίγα λόγια εισαγωγικά για αυτό το θέμα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν, οφείλουμε να παραδεχθούμε, είναι κοινώς αποδεκτό ότι στην Ελλάδα και όχι μόνο υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας. Θα σταθώ πάρα πολύ επιλεκτικά σε ορισμένα γεγονότα. Βροχή από πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που καταντούν, ευτελίζουν την κοινοβουλευτική διαδικασία σε ένα κέλυφος αδιανό. Μνημόνια τα οποία ψηφίζονται χωρίς να έχουν διαβαστεί εκ των προτέρων, δανειακές συμβάσεις οι οποίες δεσμεύουν τον ελληνικό λαό για πολλές δεκαετίες χωρίς να έχουν κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή, αναντιστοιχεία λόγων και έργων από τη μεριά των κυβερνητικών κομμάτων που την προεκλογική περίοδο υπόσχονται αναδιαπραγμάτευση του μνημονίου, μέτρα ανακούφισης της κοινωνίας και στην πράξη φέρνουν νέες ιδιωτικοποιήσεις, νέες μειώσεις μισθών και νέα αντιλαϊκά μέτρα. Και τέλος, από τα πολλά παραδείγματα, είναι η παραβίαση του συντάγματος, η οποία συντελείται με αφορμή την σύλληψη των μελών της νεοναζιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής, η οποία γίνεται με έναν τρόπο που παραβιάζει, αμφισβητεί τουλάχιστον το Σύνταγμα, και αυτό μάλιστα συμβαίνει όταν για μεγάλο χρονικό διάστημα διατάξεις του ποινικού δικαίου δεν είχαν εφαρμοστεί για να φτάσουμε στο «ως εδώ και μη παρέκει», στη δολοφονία ενός αντιφασίστα νέου, ενός καλλιτέχνη, για να ενεργοποιηθεί το κράτος, να ενεργοποιηθεί ακόμα και το δίκαιο. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα με τη δημοκρατία. Το μεγάλο ερώτημα και αυτό που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να πραγματευτεί η συγκεκριμένη θεματική ενότητα είναι με ποιον συγκεκριμένο τρόπο οι δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά δίκτυα μπορούν να συμβάλλουν θετικά σε μια κατεύθυνση υπέρβασης αυτών των αδυναμιών. Ξέρουμε όλοι ότι οι νέες τεχνολογίες, τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης δημιούργησαν πολλές φιλοδοξίες. Η αμεσότητά τους, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν διαμεσολαβήσεις μεταξύ των διάφορων φορέων του μηνύματος, δίνουν και μία δυνατότητα, εξέθεσαν ελπίδες ότι θα μπορέσει κατά αυτόν τον τρόπο η δημοκρατία να δεχθεί μία τονωτική ένεση, θα μπορέσουν να ξεπεραστούν παθογένειες του παρελθόντος. Υποτιμώντας ακόμα και τα όρια, τα πολύ σφιχτά όρια, κοινωνικά τις περισσότερες φορές που έχουν εγγενώς τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και οι ψηφιακές τεχνολογίες, εναποθέσαμε σημαντικές ελπίδες στις δυνατότητες που παρέχουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι κατά πόσο πραγματικά μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή μία αποτίμηση για τη θετική λειτουργία τους και σε αυτή την προβληματική καλούμε να συμβάλλουν οι επόμενοι ομιλητές. Πρώτος είναι ο κύριος Μικέλ Γκονσάλες Σάντσο, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύων Επικοινωνίας και Τεχνολογίας.